συνάδελφοι, για άλλη μια φορά την κινητοποίηση του συνδικάτου, η στάση εργασίας που εξάγεται για όσες φαρμακαποθήκες παραβίαζαν το Σάββατο, στέφτηκαν με επιτυχία. Θεωρούμε ότι βγάζουμε πολύ σοβαρά συμπεράσματα όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δίνουμε αυτή τη μάχη της εισπεράσπισης των δικαιωμάτων μας της Δευτέρας Σαββάτου, Δευτέρας Παρασκευής 8 με 4, που όλο αυτό το χρονικό διάστημα συμμετείχαν αρκετοί συνάδελφοι από φαρμακαποθήκες, από άλλους χώρους δουλειάς, να βάλουν εμπόδια στα σχέδιά τους για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το αυτονόητο να δουλεύουμε σε συνθήκες αξιοπρεπείς, με δικαιώματα και ούτω καθεξής. Φάνηκε ξεκάθαρα αυτό το χρονικό διάστημα ποιους είχαμε απέναντι και ποιοι ήταν μαζί μας. Απέναντι είχαμε τις δημοτικές αρχές, τους εργοδότες, τους κατασκευαστικούς μηχανισμούς, τα δικαστήρια. Μαζί μας ήταν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου που δίνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα αυτή τη μάχη. Και από αυτή τη μάχη βγαίνουν πολύ σοβαρά συμπεράσματα και αποδεικνύουμε περίτρανα ότι πολλά μπορούν να γίνουν όταν οι εργάτες νιώθουν ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Και κερδίσαμε, συνάδελφοι και συναδέλφες, με αυτή τη μάχη που δώσαμε. Δεν ήταν λίγο ότι μπορέσαμε σε αποθήκες που παραβιάζαν το Σάββατο να κλείσουν. Δεν ήταν λίγο ότι συμμετείχαν εργαζόμενοι από φαρμακαποθήκες και από άλλους χώρους δουλειάς στις κινητοποιήσεις του συνδικάτου. Δεν είναι λίγο ότι επιδράσαμε πολύ σοβαρά στους εργαζόμενους στη συνείδηση ότι πολλά μπορούν να γίνουν σήμερα αρκεί να το πάρουν απόφαση να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και σε όλες τις αγωνιστικές διεκδικήσεις του κλάδου. Και νομίζω αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε σε όλους τους εργαζόμενους, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να κερδίσουμε όταν τα αποφασίζουμε συλλογικά όλοι εμείς εδώ. Για άλλη μια φορά έφερε τους καταστατικούς μηχανισμούς και το αποκορύφωμα να βάλει τα ΜΑΤ μπροστά στην είσοδο της αποθήκης. Να βγάζουν συμπεράσματα οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες για τη στάση των εργοδοτών του κλάδου που θέλουν να καταστατικήσουν βασικά δικαιώματά μας που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, να αξιοποιούν όλα τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους για να τα επιβάλλουν. Και εμείς τους λέμε ξεκάθαρα ότι ούτε αυτή η προσπάθεια θα περάσει. Το αποδείξαμε και χθες, όπου για άλλη μια φορά η εργοδοσία και της Pharmaservice και της Profar κάνανε αγωγή στο συνδικάτο, το δικαστήριο τους απόρριψε, απόδειξε για άλλη μια φορά το συνδικάτο ότι τα δικαιώματά μας δεν τα παζαρεύουμε και δίνουμε το μήνυμα όχι μόνο στην εργοδοσία αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους ότι εμείς αυτή τη μάχη θα τη συνεχίσουμε. Ένα δεύτερο, συνάδελφοι και συναδέλφοι. Τη Δευτέρα θα γίνει συγκέντρωση στο Γκιάζι, Πειραιώς και Πέτρου Δάνη, μάλλον Πειραιώς και Ιεραωδός. Συγγνώμη. Πειραιώς και Ιεραωδός, θα πει θέμα συζήτησης για το ωράριο με κύριο στόχο να αναχληθεί η απόφαση του Αντιδημάρχου που δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες του των φαρμακαποθηκών να ανοίγουν τα Σάββατα. Εμείς θα πάμε να απαιτήσουμε να την πάρουν πίσω την υπογραφή και χρειάζεται ο κλάδος όλος, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, να δώσουν μαζικά την παρουσία τους στη συγκέντρωση. Και θα παίξει ένα ρόλο η παρουσία μας εκεί. Καθόμαστε ακόμη εδώ, όπως βλέπετε, με τη στάση μας, με τις κινητοποιήσεις μας που έχουμε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα,
έχουμε τις θυσίες και συνεχίζουμε.